Σας καλησπερίζω και εγώ με τη σειρά μου από το πολύπλοκο Παρίσι. Σας μιλάω από τη γειτονιά Μπιτοκάη, που σημαίνει ο λόφος με τα κοτσίφια. Από εδώ ξεκίνησε, από αυτή τη γειτονιά, ξεκίνησε και σε αυτή τελείωσε η κομμούνα του Παρισιού πριν από 153 χρόνια. Από όλες τις μεγάλες επαναστατικές στιγμές της ιστορίας, η κομμούνα είναι αυτή που συμβολίζει περισσότερο την προσπάθεια της ανθρωπότητας να διανύσει πάνω στη γη την απόσταση που τη χωρίζει από την ελευθερία, τη δικαιοσύνη, την ισότητα, με τις ματαιώσεις και τις απογοητεύσεις της, αλλά πάντα με την ιδιότητα να ξανασηκώνεται όταν πέφτει και να παλεύει. Βρισκόμαστε στην καρδιά της νύχτας για την ευρωπαϊκή ιστορία. Μία από αυτές τις στιγμές που χρειάζεται να ξανασηκωθούμε και να παλέψουμε. Η Ευρώπη, που κομπάζει για τον εαυτό της ότι είναι η πατρίδα των μεγάλων ιδεών, της ελευθερίας, της ισότητας, της αδερφοσύνης, έχει μετατραπεί εδώ και δεκαετίες σε ένα θέατρο μεγάλων ανισοτήτων, γενικευμένης ανελευθερίας, στήριξης και χρηματοδότησης βάρβαρων πολέμων, ένα χωράφι στο οποίο βρίσκουν τόπο τα παράστατα της ακροδεξιάς και του φασισμού να φυτρώσουν. Όμως, είμαστε εδώ για να πούμε με όλες μας τις δυνάμεις ότι η εναλλακτική της ισότητας, της ελευθερίας, της δικαιοσύνης, της ειρήνης, της οικολογικής ισορροπίας είναι ανοιχτή. Ότι ένας κόσμος χωρίς πολέμους και χωρίς εκμετάλλευση είναι δυνατός. Και ότι μέχρι να το φτιάξουμε, θα δουλεύουμε όλες και όλοι λιγότερο και θα ζούμε αξιοπρεπώς από αυτό. Η 9η Ιουνίου είναι μια στιγμή αυτής της προσπάθειας. Θα φτάσουμε ως εκεί με αισιοδοξία και θα είμαστε και την επόμενη μέρα μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο, έξω στο δρόμο, στα πανεπιστήμια, στους εργασιακούς χώρους, στα κινήματα. Αυτόν τον αγώνα να τον δώσουμε με υπερηφάνεια, με αυτή την υπερηφάνεια που αναλογεί στο δίκαιο. Καλή μας νίκη!